που στη ζωή μου κάθισα να τους μετρήσω. Θα χρειαστώ σκονάκι για τη Χριστίνα Μακρύ, γιατί έχει 4 αδερφές οι οποίες, ακούστε με λίγο, είναι Λάρισα, Αθήνα, Σάμο, Αγρίνιο. Και εσύ που είσαι? Φλόρινα. Εντάξει, έγινε. Όλη η Ελλάδα στο Voice κανονικά. Τι κάνεις? Είσαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μόλις τώρα βγήκες. Διότι είχες 3. Τρεις γυρισμένες καρέκλες, δεν γύρισε το Δεσποινάκι. Ναι. Η οποία είπε ότι θα γυρνούσε, αλλά δεν ήθελε να με κλέψει, ας πούμε, μέσα σε ίσα. Σου χαλάς την τύχη. Ακριβώς, από το Ρέμο και την Ασλανίδου, γιατί θα τέριαζε καλύτερα στην ομάδα του. Αν γυρνούσαν και οι τέσσερις, εσύ καταρχάς ποιον επέλεξες? Επέλεξες τη Μελίνα. Ναι. Αν γυρνούσαν και οι τέσσερις, ποιον θα επέλεγες? Πάλι τη Μελίνα. Πάλι τη Μελίνα, έτσι. Ο Ρέμος δεν έκανε κάτι έτσι για να σε ψήσει και τα λεπτά να σε κοιτάξει? Ο άλλος, ο Φαλάκρας. Έκανε, είπε δυο λόγια κι αυτός, αλλά εντάξει, εγώ είχα το στόχο μου εκεί. Έλα! Ποιος είναι ο λόγος που εξαίρεσαι στο The Voice? Θέλω να πεις ένα λόγο μόνο. Ένα λόγο. Γιατί όταν τραγουδάω, χάνω τον κόσμο. Γι' αυτό.